Μετά τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις ξηρασίες, την άνοδο της θερμοκρασίας, τις πυρκαγιές και το λιώσιμο των πάγων, οι κλιματικές αλλαγές άρχισαν να απασχολούν όλο ένα και περισσότερο τον άνθρωπο. Απλοί πολίτες, εθελοντικές ομάδες, ακόμη και κυβερνήσεις, άρχισαν πλέον να προβληματίζονται για το πώς και με ποιο τρόπο η ανθρωπότητα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μακριά από εμάς ή δεν αφορά τους άλλους, είναι έξω από εμάς. Το να μιλήσω για τον Αμαζόνιο, που είναι ένα κέριο και κρίσιμο θέμα για τον πλανήτη, με τις συνέπειες που έχει ευρύτερα στην ανθρωπότητα και τις επιπτώσεις του στην κλιματική αλλαγή, για να γίνει κατανοητό, θα πρέπει ήδη οι μαθητές και ευρύτερα η κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί τις επιπτώσεις που έχει σε πρώτον επίπεδο, σε μικροεπίπεδο, στο τοπικό του πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι όντως το πιο σημαντικό ζήτημα, περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την ανθρωπότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο αφορά ολόκληρο τον πλανήτη, όλα τα κράτη, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επομένως, μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Καθώς επίσης ότι θα επηρεαστούν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεύτερο και πιο σημαντικό όμως είναι ότι το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών ενδέχεται να έχει κάποιες ανεπίστρεπτες συνέπειες. Για παράδειγμα, ακόμη και σήμερα, αν μειώσουμε όλες τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, θα πάρει αρκετές δεκαετίες, ούτως ώστε να επανέλθει το κλιματικό σύστημα στη φυσιολογική του κατάσταση. Αυτό που θεωρούμε φυσιολογική κατάσταση είναι τα επίπεδα θερμοκηπικών αερίων προβιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή περίπου 150 χρόνια πίσω στο παρελθόν. Δεν έχουμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για κλιματική αλλαγή, αλλά για κλιματική κρίση. Και αν δεν το δούμε ως τέτοιο, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και ως τέτοιο. Γι' αυτό μέσα από ιδιαίτερα γλαφυρών και παραστατικών τρόπων επικοινωνούνται μηνύματα είτε με σαρκασμό είτε με χιουμοριστική διάθεση αλλά ταυτόχρονα με αγωνία και σκεπτικισμό αναφορικά με το ρόλο που έχουμε να επιτελέσουμε προς τούτη την κατεύθυνση και επίσης επικοινωνούν το μήνυμα ότι η αλλαγή έρχεται και έρχεται από το μέλλον που είναι τα παιδιά και το περνούν πάρα πολύ έντονα μέσα από τα έργα τους, ακριβώς ξεκινώντας από τις δικές τους εμπειρίες και μεταφέροντας μέσα ειδικά και από το κινούμενο σχέδιο και από την γελιογραφία όλα εκείνα τα οποία τα βιώνουμε στην Κύπρο, αλλά δεν τα έχουμε να αντιληφθεί. Όπως για παράδειγμα η ερημοποίηση, όπως για παράδειγμα καθημερινές ενέργειες τις οποίες προβαίνουμε και δεν αντιλαμβανόμασταν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που έχουν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Anima Fest, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γελιογράφων, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα δράσεων που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στα θέματα που αφορούν τον πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Ο σχεδιασμός λοιπόν του προγράμματος είναι σχεδιασμός ο οποίος επιτρέπει ολιστικά και συνολικά να δούμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής μέσα από μια διαφορετική οπτική και ένα διαφορετικό πρίσμα όπου οι μαθητές διερευνούν, αναλύουν, εξετάζουν, δημιουργούν και επικοινωνούν μέσα από εικαστικές απεικονίσεις και μέσα από την αξιοποίηση των τεχνών ως ένα δυναμικό εργαλείο μετάδοσης ενός ισχυρού μηνύματος. Στη συγκεκριμένη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής συμμετείχαν 78 δημοτικά σχολεία και 13 γυμνάσια.
Πρόκειται για μια δράση η οποία παρήχε σεμινάρια και εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το Ινστιτούτο Κύπρου στη συγκεκριμένη προσπάθεια είχε τον ρόλο της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, με στόχο οι μαθητές να μπορέσουν να ενημερωθούν στη συνέχεια από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις δράσεις τους. Ναι, από τη μία είναι τα παιδιά ο τελευταίος μοχλός πίεσης, αλλά είναι αυτή η γενιά, αυτές οι γενιές οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, βλέπουμε καθημερινά, υπάρχουν κάποια αισιόδοξα μηνύματα, ότι και τα παιδιά αυτά παροτρύνουν τους γονείς τους αντίστοιχα για κάποιες δράσεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, λιγότερο πλαστικό, να είναι πιο φιλικήθερο στο περιβάλλον. Επομένως, μπορούν και αυτά με τον τρόπο τους να επηρεάσουν τους γονείς, οι οποίοι είναι και αυτοί που ψηφίζουν, να το πούμε, να το θέσουμε έτσι. Τα ωφέλη από αυτή τη δράση ήταν αφίδρομα, δηλαδή και εμείς ενημερώσαμε τους δασκάλους, τους καθηγητές με τα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά από τη σειρά μας και εμείς είδαμε το πώς αντιλαμβάνονται αυτοί και οι καθηγητές αλλά και οι μαθητές, πώς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Και με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα και ενημερωμένα αλλά και ευαισθητοποιημένα. Και το οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και στους δασκάλους και τους καθηγητές τους αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας την τέχνη της γεωλογραφίας. Ο γελιογράφος Σότος Ζωσκαρίδης εδώ και 20 χρόνια περίπου φιλοξενείται σε διάφορα σχολεία με απότερο σκοπό να αποκαλύψει στις νεότερες γενιές τα μυστικά της γελιογραφίας. Στη σάτυρα, ο σατυρικός καλλιτέχνης είτε γελιογράφος είναι είτε συγγραφέας ή ποιητής, θα πρέπει να πάρει τον εκπρόσωπο της εξουσίας, είτε δήμαρχος είναι, είτε πρωθυπουργός, είτε υπουργός, είτε πρόεδρος, είτε πλανητάρχης, και θα τον βάλει στον τοίχο, θα του κάνει παρατήρηση, θα μεταφέρει τις απόψεις των απλών ανθρώπων ως δικηγόρος τους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξουσία και θα τον σατιρίσει για κάτι που υποσχέθηκε να κάνει και δεν το έπραξε ή κάτι που έπραξε που δεν έπρεπε να το κάνει. Αυτά τα μεταφέρω στα παιδιά στο επίπεδο που αναλόγως της ηλικίας τους και τα παιδιά επειδή είναι έντιμα, είναι ηθικά, είναι αθώα, είναι πανέξυπνα, αντιλαμβάνονται τη διαφορά. Είχαμε ζωγραφίσει έναν άντρα παχύσαρκων, ο οποίος είχε στο στόμα του αντί για τσιγάρο ένα φουγάρο εργοστάσιου και δίπλα ζωγραφίσαμε τη γη σαν γυναίκα. Και έλεγε ο άντρας στη γη ότι φεύγω, μετακομίζω σε άλλον πλανήτη, μ' άλλαξες τα φώτα και απαντούσε η γη πίσω, μιλάς εσύ που μ' άλλαξες ολοκλήρω κλίμα. Το έδαφος βάλαμε την κλιματική αλλαγή που κάθε λίγο αλλάζει, ας πούμε μπορεί να ζέστη και να βρέχει. Βάλαμε έρημο, βάλαμε τσουνάμι, βάλαμε νεκρά ζώα. Βάλαμε φυτά που μαράναν. Κοιτάξαμε λίγο και στο διαδίκτυο, είδαμε υβραμμένες εικόνες, ιδέες για να ζωγραφίσουμε. Και όταν καταλήξαμε σε μια ιδέα, προσπαθούσαμε να κάνουμε ας πούμε, τον άντρα να φαίνεται λίγο πιο και πραγματικός και αστείος. Και μετά προσπαθήσαμε να το κάνουμε και λίγο να μένεται για κυριολεκτικό. Ας πούμε, η γη είναι γυναίκα και κάναμε τη σαν γυναίκα για να φαίνεται ο διάλογος με τον άντρα και την γυναίκα, γιατί είναι ο άνθρωπος και η γη. Κάναμε έτσι μια συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να είναι τέλος πάντων μια γελιογραφία που από τη μια να προκαλεί γέλιο ή έστω έναν πικρό γέλιο, αλλά από την άλλη να προβληματίζει. Οπότε εντελώς έτσι αυθόρμητα μου είπε μια μικρή κυρία αν ήταν ζευγάρι που τσακώνονταν. Οπότε σκεφτήκαμε ποιον θα βάλουμε στο ρόλο του κάθε μέλους του ζεύγους και προέκυψε στη συνέχεια ότι η γη που ήταν η γυναίκα της υπόθεσης τι προβλήματα θα είχε στο κεφάλι της, οπότε σκεφτήκαμε όλα τα προβλήματα που προκαλούν τις αλλαγές στο κλίμα και τις τα τοποθετήσαμε με τη μορφή, ξέρω, μπικουτί ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Στην αρχή είπαμε στα σκάλα μας για τον διαγωνισμό και ήθελαμε πάρα πολλά να συμμετέχουμε, γιατί ξέραμε και εμείς για την κλιματική αλλαγή και ήθελαμε να δείξουμε ότι είναι σημαντικό
Οπότε ήβραμε διάφορες ιδέες, έδειξε μας διάφορες γελιογραφίες και σιγά σιγά μαζευτήκαμε οι ομάδες και ήβραμε ιδέες και εξηγήσαμε το σχέδιο. Μαζευτήκαμε και έξω από σχολείο, σαν ομάδα, σε σπίτια των παιδιών και συνέχεια κοιτάζαμε στο ίντερνετ για πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και εκεί βρίσκαμε και ας πούμε καρτούνς που θα μπορούσαν να κάνουν πιο αστείο αλλά και αυτόχρονα πιο σοβαρό. Δουλέψαν δύο ομάδες, οπότε έκαναν δύο έργα και οι δύο ομάδες μου έκανε εντύπωση ότι επέμειναν στο ότι ο πλανήτης καταστρέφεται, μάλλον ο ανθρώπινος πολιτισμός καταστρέφεται στον πλανήτη, αλλά εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα ή αρνούμαστε να δούμε το πρόβλημα. Οπότε ήταν και οι δύο ομάδες και οι δύο γελιογραφίες στοχευμένες στο συγκεκριμένο θέμα, κάτι που θεωρώ ότι ήταν αυτό που προβλημάτισε τα παιδιά περισσότερο. Αφού ενημερώθηκαν, ήταν την κατάσταση, οπότε αντιλήφθηκαν ότι ο χρόνος τελειώνει και τους έκανε εντύπωση ότι οι ενήλικες δεν φαίνεται να το παίρνουν τόσο στα σοβαρά όσο τα ίδια. Πήγαμε στον κύριο Σότο που μας βοήθησε να δείξει πώς γίνεται μια γελιογραφία, να δείξει ας πούμε τους χαρακτήρες και πώς μπορεί να γίνει σοβαρό και αστείο. Και έτσι ας πούμε καταλάβαμε ότι το θέμα μας μπορούσε να γίνει ακόμα πιο ωραίο και πιο διασκεδαστικό, αν το βλέπεις. Άρα σε αυτή την επικοινωνία μιλούσαμε με τα παιδιά γενικά περί σκίτσου και γελιογραφίας στην αρχή και στο τέλος της συνάντησης μας δίναμε παραδείγματα και για το συγκεκριμένο θέμα που μας αφορούσε. Και τα παιδιά από μόνα τους δρούσαν, ζωγράφιζαν δικές τους ιδέες, χωρίς παρέμβαση από οποιοδήποτε άλλο, που είναι το μαγικό, που είναι το σημαντικό. Και όταν κάποιον παιδάκι σε οποιαδήποτε περίπτωση και στη συγκεκριμένη δράση, πώς θα κάνω τα δάχτυλα, πώς θα κάνω το κεφάλι του να λυγίζει αριστερά, ουδέποτε παίρνω το μολύβι, να είναι δικό του παιδιού. Και στο τέλος φυσικά πρέπει να βάλουν το όνομα τους ή το ψεύτικο όνομα τους, επειδή πρέπει να είμαστε περήφανοι για το έργο μας, για την άποψή μας και όταν μας ρωτήσουν μετά από 49 χρόνια να πούμε ναι, αυτόν εγώ το έκανα. Να είμαστε περήφανοι και υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Και τα αφήνια κάνουν τα έτσι. Δεν ξέρουν τι σκέφτει. Σωστά. Τότε λέω, εγώ μην τα θυμώνει. Το στόμα του πρέπει να το κάνουμε έτσι. Θυμώσου. Να τους βάλουμε και το μανούι τους. Δηλαδή, αν κάνουμε τη μύτη, θα την κάνουμε έτσι. Ή έτσι. Ή έτσι. Όπως τη φτιάξουμε είναι σωστή. Στη γελιογραφία. Αν θα κάνουμε σκίτσο όμως, και κάποιος να κάνει μια καρέκλα, πρέπει να φαίνεται καρέκλα. Αλλά στη γελιογραφία θα αφήσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες φυσικά να δράσουν όπως θέλουν, με τη φαντασία του, τη δημιουργικότητα του, την πρωτοβουλία του και να υπερβάλλουν, που είναι ένα στοιχείο τη γελιογραφία και γενικά τη τέχνη, ιδίω τη γελιογραφία, να υπερβάλλουν για να μεταφέρουν τη σκέψη του με όποιον τρόπο θέλουν. Πώς ονομάζεται την 21 Τρίτη, Παραντρίτα και. Τα μηνύματα που στείλαν τα παιδιά στο πλαίσιο της δράσης για την κλιματική αλλαγή ήταν η αισιοδοξία, η ελπίδα ότι η νέα γενιά, τα παιδιά, καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και θέλουν να λάβουν μέρος στην εκστρατεία για να σώσουμε όλοι τον πλανήτη. Αυτό φαίνονταν μέσα από τα σχέδια τους, μέσα από που καταθέτουν εκεί τη ψυχή τους, καταθέτουν τη σκέψη τους, καταθέτουν τα συναισθήματα τους. Και έρχονται ευγενικά και έξυπνα απέναντι στους ανθρώπους που καταστρέφουν τον πλανήτη. Στους πολύ δυνατούς ανθρώπους. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στους νομοθέτες ίσως. Στους κυβερνώντες ίσως. Και αυτό μας δίνει ελπίδα. Το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ, ιδίως στην Κύπρο. Και στον ελληνισμό αυτές τις μέρες. Θέλουμε να περάσουμε ότι τον πλανήτη μας έναν τον έχουμε, δεν μπορούμε να πάμε σε άλλον πλανήτη και αφού τον καταστρέψαμε πρέπει να βοηθήσουμε να το σώσουμε κιόλας. Πρέπει να ξεκινήσουν όλοι να χρησιμοποιούν ανακύκλωση ό,τι μπορούν. Υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
για γενικά με σχέση με την ανακύκλωση, όπως ο κομποστοποιητής, να ανακυκλώνουμε, να μην πετάμε τα απορρίμματα μας, όπου να είναι. Ειδικά γενικά, ακόμα και μετά τη σιγάρα που μπορεί κάποιος να περάσει, να πίνει μέσα αυτοκίνητο, να το ρίξει έξω, και στις παραλίες, βλέπεις παντού. Να ανακυκλώνουμε περισσότερο ό,τι μπορούμε, να πηγαίνουμε με ποδήλατα ή με λεωφορεία, αντί αυτοκίνητα και αγιμώνουμε καυσαέρια και να προσπαθήσουμε να μην λερώνουμε τόσο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αρκετά σημαντικό, διότι ήταν και ένα ερέθισμα για πάρα πολλούς από εμάς να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά μας που να έχουν αντίκτυπο. Θεωρώ ότι η επέκταση ξεκίνησε πρώτα σε έτσι βραχυπρόθεσμο επίπεδο μέσα από τον περίγυρο των παιδιών και το δικό μας. Στη συνέχεια επεκτάθηκε πιο έντονα, γιατί μια γελιογραφία δίνει μηνύματα τα οποία είναι αρκετά έντονα με πολύ λίγα λόγια. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θεωρώ ότι ίσως τα παιδιά καταφέρουν να αντιστρέψουν τις αναλογίες και τις προβλέψεις, αν ευαισθητοποιηθούν σωστά και αν λειτουργήσουν με το σωστό τρόπο. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν και 13 σχολεία που είχαν την ευκαιρία να περάσουν τα μηνύματά τους μέσα από τις τεχνικές του animation. Μαθητές υπέβαλαν τα δικά τους σενάρια και εικονογραφήσεις με στόχο να μπορέσουν να δημιουργήσουν μικρού μήκους animation για την κλιματική αλλαγή. Το κινούμενο σχέδιο επήγε σε άτομα που δεν είχαν ξανά την επαφή με το είδος τέχνης. Ακόμα και οι δασκάλοι που συνοδεύκαν τους μαθητές δεν ήταν του τομέα της τέχνης, αλλά ήταν διαθεματικοί. Ήταν δασκάλοι, ήταν μαθηματικοί, ήταν φιλόλογοι. Είχε πολύ ενδιαφέρον να δει κάποιος πώς το εργαλείο της τέχνης μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιοδήποτε άτομο, που κάθε κοινωνικό στρώμα ή κάθε ειδικότητα, και όχι μόνο τους καλλιτέχνες τους ίδιους. Και γι' αυτό για μας ήταν επιτυχία στο τέλος να βλέπουμε εξαιρετικά αποτελέσματα που πραγματοποιηθήκαν μέσα σε έναν τριήμερο εργαστήρι εντατικό, που δεν πιστεύκαμε στα μάτια μας τι έγινε στο τέλος, αφού είχαμε την εμπειρία της πρώτης επαφής όταν ήρθαν οι ομάδες των μαθητών, που ήταν περίπου 80 άτομα στο σύνολο, που δεν είχαν ιδέα τι θα κάνουν, δεν ξέραν πώς θα ξεκινήσουν, δεν ξαναείδαν τη διαδικασία των κινουμένων σχεδίων. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βάλει το χέρι του στην κλιματική αλλαγή. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε μέσα από το animation μας είναι η αφέλεια των ανθρώπων που και πώς μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον μας και κατά συνέπεια τον πλανήτη μας. Σχεδίασα το 3 φορές ακριβώς το ίδιο. Ήταν η κίνηση της η πρώτη, βέβαια. Ύστερα έκανα τη δεύτερη. Βάλεις την πάνω από την πρώτη, πλάγια να δει. Ναι, βάλω την πάνω από την πρώτη και σχεδιάζω την και με το άλλο μου σχέδιο λίγο πιο πίσω. Έχει ο καθένας να κάνει πολύ μελέτη στο θέμα της κίνησης. Έχει φυσική, έχει βάρος, έχει δύναμη. Όταν επαρχίζει το animation να γίνεται ευρύ στο θέμα των γνώσεων που πρέπει κάποιος να έχει για να μπορέσει να αποδώσει, να δημιουργήσει ουσιαστικά ζωή. Η ιστορία μας αφορά ένα σκύρο ο οποίος χάνει το σπίτι του μέσα στο δάσος, διότι ο άνθρωπος κόβει τα δέντρα για να χτίσει εργοστάσια. Εμείς έχουμε ζωγραφίσει 2 φύλους που είναι σε μια κατασκήνωση και πετάνε τα σκουπίδια τους. Όμως ο ένας καπνίζει και αφότου έχουν μπει στο αυτοκίνητο, ο ένας πετάει το τσιγάρο του πίσω στο δάσος με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά και να καταστρέφεται το δάσος.
Ήταν 13 ομάδες, που περίπου 10 σχολεία, 5 μαθητές που κάθε ομάδα, μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Και ξεκινήσαν με την καθοδήγηση τη δική μας, της ομάδας του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation Κύπρου, να προχωρούν υλοποιώντας τις ιδέες τους. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια τεχνική που αξιοποιείται πάρα πολλά σε παιδικά προγράμματα, σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινουμένου σχεδίου, που είναι η πρώτη επαφή. Ως πρώτη επαφή δουλεύει πάρα πολλά καλά, αποτελεσματική δηλαδή. Μπορεί κάποιος να καταλάβει εύκολα ότι μπορεί να κινήσει, μπορεί να δημιουργήσει ζωή μέσα από τη λήψη εικόνων πολλών μαζί. Η τεχνική λέγεται silhouettes, cut-out animation ονομάζεται. Έτσι, ο κάθε μαθητής, αφού είχε σχεδιάσει, είχε κάνει προσχέδια των χαρακτήρων, των σκηνικών, των φόντων, της ιστορίας, γενικά είχε εικονογραφήσει την ιστορία, ξεκινήσαν να δημιουργούνται σιλουέτες. Είχαμε στήσει τρεις πλατφόρμες, τρία stations, όπως ονομάζονται, με κάμερες και φώτα, και η λήψη έγινε χειροποίητα. Η κάθε ταινία έγινε χειροποίητα. Δηλαδή, η κάθε ομάδα δούλεψε εμπινώντας καρέ-καρέ τις σιλουέτσες, 24 καρέ το δευτερόλεπτο, για να δημιουργήσει η κάθε ομάδα από ένα λεπτό ταινία. Με κάποιον τρόπο, αφού σπάσει έναν παγόβουνο που είναι πάνω η αρκούδα, να πηδήσει πάνω σε ένα σκουπίδι που βρίσκει στη θάλασσα και να μεταφερθεί σε μια πόλη, σε μια μεγάλη πόλη, που μολύνει πολύ το περιβάλλον με τα καυσά αέρια από τα αυτοκίνητα, από τα εργοστάσια. Να δείχνουμε με το πρόσωπο της πώς νιώθει, ότι λυπάται, ότι ταλαιπωρείται από τα καυσά αέρια και από τη μόλυνση. Μέχρι τώρα πήραμε τα μέρη του σώματος του πρωταγωνιστή μας και θα τα επικολλήσουμε για να υπάρχει εκείνη η κίνηση. Μετά τώρα το πρόσωπο του είναι κενό. Είναι επειδή θέλουμε να υπάρχει αυτό το συναίσθημα το οποίο θα αλλάζει τις εκφράσεις του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό, τέλος πάντων. Αλλά αυτόν θα επικολλείται στη συνέχεια, δηλαδή να κάνουμε διαφορετικές εκφράσεις οι οποίες θα κολλούνται πάνω στο κενό. Είναι η πρώτη φορά και είναι ωραία εμπειρία. Τούτο δάμε το πουλί που πετά και βάλαμε τέσσερις πάλις στο φτερό και κάναμε το την κίνηση. Ναι. Είναι ωραία. Επειδή κατάφερα να το κάνω. Η καλύτερη ταινία που ευραβεύτηκε με το καλύτερο βραβείο είναι προβλήθηκε στο εθνικό διαγωνιστικό του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Animation Κύπρου, που ήταν μια ενθάρρυνση, αν θέλετε, και στο πρώτο βραβείο, αλλά γνωρίζοντας τους μαθητές πριν ότι να υπάρξει τούτη η προβολή τους ήταν μια ενθάρρυνση για να ασχοληθούν ακόμα παραπάνω άτομα με τούτη την τέχνη, αλλά γενικά να αξιοποιήσουν το εργαλείο της τέχνης ως κοινωνικό όπλο, ως έναν εργαλείο που μπορεί να προβάλλει
προβλήματα, να μιλήσει στον πολύ τον κόσμο για θέματα που βασανίζουν την ανθρωπότητα σήμερα. Διεπιστημονική συνεργασία, συνάντηση και όσμωση επιστημονικών πεδίων και ανάδειξη του προβλήματος με ποικίλους τρόπους, είναι δύσκολο να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους σε δράσεις που έχουν να κάνουν εν γέννη με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους συνδέεται άμεσα με το ζητούμενο ακριβώς της απάμβλησης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αλλά και των αιτιών που την προάγουν και την εντείνουν. Ωραία, η Κύπρος και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου θεωρείται από τους επιστήμονες ένα hot spot κλιματικής αλλαγής. Θερμαίνεται πιο γρήγορα από ότι ο παγκόσμιος πλανητικός μέσος όρος. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου στον ίσως τον 1,5 βαθμό Κελσίου επιπλέον θερμότητα από τα επίπεδα προβιομηχανικής επανάστασης. Ταυτόχρονα παρατηρούμε εκτός από τη θέρμανση και μια στατιστικά σημαντική μείωση της βροχόπτωσης. Επομένως, η περιοχή μας όντως επηρεάζεται ήδη από τις κλιματικές αλλαγές. Και τα μοντέλα μας δείχνουν τα κλιματικά μοντέλα τα οποία τρέχουμε και εμείς ήδη στο Ινστιτούτο Κύπρου αλλά και σε διάφορα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό. Μας δείχνουν ότι αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν. Όταν μιλάμε για το μέλλον, πάντα αναφερόμαστε σε σενάρια, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια, για παράδειγμα, ποιες θα είναι οι εκπομπές, ποιος θα είναι ο πληθυσμός του πλανήτη μας, ποιες τεχνολογίες ενδέχεται να αναπτυχθούν. Επομένως, αν μιλήσουμε με ένα απαισιόδοξο σενάριο. Κατά το οποίο δεν λαμβάνονται καθόλου μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, δηλαδή συνεχίζουμε με τους σημερινούς ρυθμούς, η αύξηση θερμοκρασίας στην Κύπρο ενδέχεται να ξεπεράσει τους 6 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα προβιομηχανικής επανάστασης, κατά μέσο ετήσιο όρο. Αυτή η θέρμανση αναμένεται να είναι πολύ πιο σημαντική όμως κατά την εποχή του καλοκαιριού και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, η οποία είναι ήδη αρκετά θερμή. Το σημαντικό και άμεσο πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Στην Κύπρο πολύ σημαντικό είναι ο τομέας των μεταφορών, δηλαδή αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητό μας, να αναπτυχθούν δράσεις ούτως ώστε να είναι πιο φιλικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατό μας. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια. Δηλαδή να γίνει μια στροφή σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες και εκπέμπουν λιγότερα ποσά θερμοκηπικών αερίων, τα οποία είναι και ο κύριος λόγος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.